Επί στο κάλεσμά μας προκειμένου να διοργανώσουμε την συνέντευξη του αυτή και να μεταφέρουμε κάποιες πληροφορίες, κάποια δεδομένα στους πολίτες, κάποια ενημέρωση στους πολίτες και νομίζω ότι είναι τους αρκετά σημαντική. Ο λόγος που για τον λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η συνέντευξη τύπου είναι η παρουσίαση της εκδήλωσης που διοργανώνουμε την ερχόμενη Παρασκευή στις 8 του μηνός στο Κοβεντάριο. Και λέγεται, έχει τίτλο «Μεταλιγνητική περίοδος, η πρόκληση για τη Δυτική Μακεδονία». Νομίζω καταρχήν ότι είναι ένα ζήτημα η μεταλιγνητική εποχή και η μεταλιγνητική περίοδος την οποία έχουμε συζητάμε λίγο θεωρητικά, είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Όλοι εύκολα ή δύσκολα γνωρίζουμε ότι έχουμε εισέλθει σε ένα στάδιο προσαρμογής σε μια νέα πραγματικότητα, ότι η εποχή της λιγνητικής μονοκαλλιέργειας οδεύει σιγά σιγά σταδιακά προς το μέλλον της και άρα χρειάζεται να προετοιμαστούμε για μια νέα κατάσταση. Θεωρούμε ότι αυτή η κουβέντα έπρεπε να έχει ξεκινήσει νωρίτερα και οι αναγκαίες πρωτοβουλίες θα έπρεπε να είχαν ληφθεί πολύ νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν όμως πλέον πολλά περιθώρια. Εκτιμούμε ότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτή την περίοδο να αρχίσει και να συζητείται πολιτικά αλλά κυρίως και να πραγματοποιείται και να εκπονείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να αφορά τον ευρύτερο λιγνητικό ενεργειακό άξονα, το πώς σταδιακά στην επόμενη δεκαετία θα μπορέσουμε να την προετοιμαστούμε κατάλληλα. Ήδη ζούμε σε μια εποχή κρίσης, η περιοχή ήταν σε κρίση ούτως ή άλλως και πριν από την εθνική κρίση. Το καταδεικνύει αυτό και τα ποσοστά ανεργίας που είναι από τα υψηλότερα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην ανεργία των νέων, από τα υψηλότερα στην, τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Να πω ότι εμείς στην αρχή της θητείας μας ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο ζήτημα σε συνεργασία με διάφορους φορείς. Είναι μια κοινή προσπάθεια η οποία γίνεται σε συνεργασία με άλλους φορείς της περιοχής και πιο συγκεκριμένα με την ΑΝΚΟ, το ΕΚΕΤΑ, το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΗ της περιοχής και σε συνεργασία και με την περιφέρεια. Όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Έχει πραγματοποιηθεί μια επίσκεψη στη Γερμανία στην περιοχή του Δήμου Ζάιτς, στην Λειψία, όπου είχαμε επαφή εκεί και με, την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως και με εταιρείες και επιχειρήσεις και φορείς που εκπώνησαν και εφάρμοσε ένα σχέδιο προσαρμογής μετά την επανένωση της Γερμανίας και είδαμε σημαντικά πράγματα. Όλο αυτό το διάστημα υπάρχει μια συνεργασία αυτών των φορέων. Είχαμε να πω ότι αυτή η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη και το Σεπτέμβρη, αλλά δεν έγινε λόγω των εκλογών τότε και των πολιτικών εξελίξεων. Γίνεται όμως τώρα. Και ο στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι να προκαλέσει έναν δημόσιο διάλογο και μια κινητοποίηση και να βγάλει το θέμα στην επιφάνεια και να προκαλέσει μια δημόσια συζήτηση. Με στόχο να αναλυθούν όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες, ώστε η περιοχή να εισέλθει ομαλότερα στην μεταλλιγνητική περίοδο. Νομίζω ότι είναι, κατά την άποψή μας, η μεγάλη πρόκληση αυτής της περιοχής, της εποχής. Σε ένα δύσκολο, σε ένα πραγματικά πολύ δύσκολο περιβάλλον. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο έχει γίνει πρώτη φορά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και σε αυτό που γίνει στο παρελθόν, αλλά που βρίσκονται και σε εξέλιξη αυτή την εποχή. Να πω ότι την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του Υπουργός κ. Κουρλέτης, μετά την πρόσκληση που του αποστείλαμε. Θα του απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση αυτή στην αρχή της συζήτησης. Θα είναι και ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Παναγιωτάκης, τον οποίο και αυτός έχει προσκληθεί. Η σύγκριση στην ημερίδα θα έχει ο Δήμαρχος του Δήμου Λος-Εγκοέλ, Φρανσουά Καρόν, ο οποίος είναι ένας δήμαρχος σε μια περιοχή και αυτή που έχει σχέση με εξορίξεις και άνθρακα και θεωρείται ένα καλό ευρωπαϊκό παράδειγμα για το πώς σχεδίασε και εικόνισε την προσαρμογή σε ένα πιο αηφόρο μοντέλο. Μάλιστα να πω ότι η περιοχή του έχει ενταχθεί στις περιοχές της UNESCO λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας. Και επίσης θα προβληθεί και ένα βίντεο από την Γερμανία, από την περιοχή που πήγαμε και επισκεφτήκαμε, από το πώς η εταιρεία LMBV, μια κρατική γερμανική εταιρεία, σχεδίασε και υλοποίησε ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο, μεγάλο σε διάρκεια και σε κόστος σχέδιο για την αποκατάσταση της περιοχής μετά την επανένωση της Γερμανίας. Εγώ αυτά θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η εκδήλωση γίνεται από το Δήμο Κοζάνης με την υποστήριξη και ευχαριστούμε πάρα πολύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Και η λογική της συμμετοχής της περιφέρειας έχει να κάνει με το ότι εδώ μιλάμε για μια περιφερειακή διάσταση της συγκεκριμένης υπόθεσης και προφανώς χρειάζεται και κοινή πολιτική αντίληψη αλλά και περιφερειακό σχεδιασμός. Το υποστηρίζει το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων,
εκτιμούμε, εγώ τουλάχιστον εκτιμώ ότι ο ρόλος του δικτύου στο μέλλον αυτής της ιστορίας είναι πολύ σημαντικός. Γίνεται σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εδώ και ο Πρίτανης, το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, το ΕΚΕΤΑ, που η συμβολή του είναι πραγματικά σημαντική και τεχνοκρατικά. Το ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, νομίζω ότι ανέφερα όλους τους φορείς. Εγώ αυτά θα ήθελα να πω καταρχήν. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Κοζάνη εκ μέρους Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την πρόσκλησή του να παρευρεθούμε σήμερα και εμείς στη συνέντευξη τύπου. Θα αρχίσω από κάτι που είπε τελειώνοντας ο Δήμαρχος. Πραγματικά ο σχεδιασμός πρέπει να είναι περιφερειακός και να είναι κοινός. Η μεταλλευνητική περίοδος είναι μια αντικειμενικά δύσκολη πρόκληση και προκειμένου να αποτελέσει μια αξιοποιήσιμη ευκαιρία για την περιοχή μας, απαιτεί στόχευση, πολιτική βούληση και συγκεκριμένο πολιτικό σχεδιασμό. Όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει εκπονήσει με τη βοήθεια της ΑΝΚΟ τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη μεταλλευνητική περίοδο. Ήδη στο ΕΑΠ προβλέπεται και δικός άξονας για την μετάβαση της περιοχής στην μεταλλευνητική περίοδο και μέσα στον επιχειρησιακό αυτό σχεδιασμό προβλέπεται ως βασική δράση η μεταφορά καλών πρακτικών από το εξωτερικό και η διάχυση κατά τον τρόπο αυτό της τεχνογνωσίας, δεδομένου ότι το εξωτερικό είναι στα θέματα αυτά σαφώς πολύ πιο μπροστά από ότι είμαστε εμείς σαν χώρα. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική πρωτοβουλία που λαμβάνει ο Δήμος Κοζάνης και την οποία φυσικά και στηρίζουμε. Αφενός διότι βοηθάει και εμάς να υλοποιήσουμε ένα σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού που αφορά τη μεταλλευνητική περίοδο και κυρίως διότι ανοίγει με την παρουσία και των αρμοδίων του Υπουργού, του Προέδρου της ΔΕΗ, ανοίγει ίσως για πρώτη φορά ένας πολύ σημαντικός διάλογος στο κομμάτι αυτό. Εννοείται ότι αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν περιοχή αφορούν ένα σύνολο επιπτώσεων που θα αντιμετωπίσει η Δυτική Μακεδονία από τη μετάβαση της στη μεταλλευνητική περίοδο. Αυτό συμβαίνεται φυσικά με το καθάριστο εγχώριο προϊόν και φυσικά και με τις θέσεις εργασίας και πολύ σημαντικό επίσης με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή όλων στο συνέδριο αυτό, διότι θα είναι πραγματικά η ευκαιρία και το επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας και οι προτάσεις του Δήμου να αποτελέσουν πλέον κοινό σχεδιασμό που θα τεθεί κατά τρόπο αυτό σε διαβούλευση. Λίγα λόγια για το πρόγραμμα της ημερίδας. Η ημερίδα χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τις καλές πρακτικές διαχείρισης μεταλλευνητικής εποχής. Εδώ, όπως είπε και ο Δήμαρχος, θα παρουσιάσει εκ μέρους της Γαλλίας ο Δήμαρχος του Lose and Goal το δικό τους μοντέλο, πώς ξεπέρασαν την δική τους αντίστοιχη μετάβαση του παραγωγικού τους μοντέλου. Και επίσης θα παρουσιαστεί και ένα βίντεο από την περιοχή της Αξονίας αναφορικά με το γερμανικό παράδειγμα αποκατάστασης και αξιοποίησης εξοφλημένων ρηχείων. Στην ίδια ενότητα, στην πρώτη δηλαδή ενότητα, θα παρουσιάσει και η ΔΕΗ το σχέδιό της για την αποκατάσταση των εδαφών. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, το οποίο τυπλοφορείται ως Δυτική Μακεδονία στο δρόμο για τη μεταλλευνητική περίοδο, θα παρουσιαστεί το επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας για τη μεταλλευνητική περίοδο μέσα από μια επαρκώς τεκμηριωμένη επιστημονικά μεθοδολογία αναφορικά με τις δυνατότητες τις οποίες έχει η περιφέρειά μας, το ρόλο τον οποίο έχει διαδραματίσει ο τομέας της ενέργειας και βέβαια αυτό το οποίο συζητούμε πάρα πολλές φορές αναφορικά με το τι εναλλακτικές δυνατότητες έχει η περιφέρειά μας, δεδομένου ότι μια περιφέρεια η οποία ήδη ήταν σε κρίση πριν από την κρίση η οποία εκδηλώθηκε το 2009 με υψηλά ποσοστά ανεργίας, γιατί εκεί εντοπίζεται η κρίση κυρίως και η οποία ουσιαστικά αποδιαρθρώνει τον παραγωγικό ιστό, τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε μέσα από μια κατάλληλα δομημένη παρέμβαση σε επίπεδο τομέων και κλάδων της περιφέρειας να μπορέσουμε να σε ένα βάθος χρόνου να αντικαταστήσουμε δράσεις οι οποίες θα φθήνουν σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της μεταλλευνητικής. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο θα παρουσιαστούν εισηγήσεις
και από την οικολογική κίνηση Κοζάνης και από το ΒΒΕΦ αναφορικά με την μεταλλητική περίοδο και βέβαια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της μετάβασης. Η τρίτη περίοδος που ίσως θεωρούμε ότι είναι και η πιο σημαντική και αφορά την αναζήτηση μιας νέας παραγωγικής ταυτότητας για τον ενεργειακό άξονα. Σε αυτήν την ενότητα θα γίνουν εισηγήσεις, πεντάλεπτες τοποθετήσεις όλων των φορέων οι οποίοι έχουν προκληθεί και θα παραβρεθούν στην ημερίδα, έτσι ώστε να ακουστούν όλες οι φωνές για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το ζήτημα της ενέργειας, για το ζήτημα του παραγωγικού προτύπου, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας να υπάρξει μια συνισταμένη φωνή, ελπίζουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, και η περιφέρεια να πάει συντεταγμένα σε μια νέα προσέγγιση του παραγωγικού του συστήματος. Αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι σαν μια πτυχιακή εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαμε ενεργά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Προσπαθήσαμε μέσα από το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί να έχουμε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και αποδεκτά από διεθνή πρότυπα αξιολόγησης μεθοδολογία αποτίμησης των παραγωγικών κλάδων σε ένα οικονομικό σύστημα εμπροκειμένο για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και πολύ συγκεκριμένα κατά μήκος του ενεργειακού άξονα Φλόρινας Αμιντέου Πτολεμαΐδας Κοζάνης και να αναζητήσουμε εναλλακτικές ευκαιρίες οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν λύσεις και οι οποίες αποτιμούνται σε πολλαπλασιαστές. Πολλαπλασιαστές οι οποίοι έχουν σχέση με την απασχόληση και με την διαμόρφωση εισοδήματος. Οι πολλαπλασιαστές αυτές εκτιμούν τις άμεσες, τις έμεσες και τις δευτερογενείς επιπτώσεις, τις οποίες έχει ένας κλάδος στην απασχόληση και στο εισόδημα και πώς αυτές μπορούν να προσεγγιστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε ένα ισοβαρές και ισότιμο αποτέλεσμα στη φάση της μετάβασης. Νομίζω ότι οι ελπίδες είναι σημαντικές με την έναρξη αυτής της διαδικασίας, γιατί ουσιαστικά ξεκινάει αυτή η διαδικασία της συζήτησης και βέβαια αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο τομέας της ενέργειας και γενικά ο Λιγνίτης θα πρέπει να ειδωθεί ως μια εθνική υπόθεση και δεν είναι υπόθεση της περιφέρειας για να το αντιμετωπίσει. Ο Λιγνίτης αντιμετώπισε ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με το σύνολο της χώρας, με την ηλεκτροδότηση και την ανεξαρτοποίηση της χώρας στον τομέα της ενέργειας. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να εξεταστεί από την πλευρά της πολιτείας ο Λιγνίτης και σε αυτή τη φάση της μετάβασης και να διασφαλιστεί η περιοχή από κλειδονισμούς οι οποίοι πιθανόν να υπέρθουν λόγω της μείωσης της λιγνητικής παραγωγής. Ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για αυτήν τους την πρωτοβουλία. Εμείς ως Πανεπιστήμιο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το ρόλο μας στην μετάβαση αυτή του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και θεωρούμε ότι έχουμε να συνεισφέρουμε σημαντικά σε αυτήν εδώ την προσπάθεια όλης της περιοχής, τόσο μέσω της ανώτατης εκπαίδευσης και της υψηλής εξειδίκευσης που μπορούμε να παρέχουμε, καθώς επίσης και της έρευνας και της καινοτομίας σε νέες τεχνολογίες ενεργειακές όπως οι ανανεώσιμες πηγές, η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η περιβαλλοντική διαχείριση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε δουλέψει αρκετά κοντά και με το Δήμο και με άλλες, και με την περιφέρεια και με την ΑΚΟ προς το τομέα αυτό. Έχουμε επισκεφθεί περιοχές με αντίστοιχα προβλήματα στη Γερμανία και αναλύσαμε τον τρόπο με τον οποίο επέτυχαν αυτή την μετάβαση με επιτυχία. Οπότε έχουμε την αυτοποίθηση ότι όλη αυτή η έγκαιρη κινητοποίηση από τους φορείς θα οδηγήσει πραγματικά σε ένα πολύ καλό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση ενός εξαιρετικά δύσκολου και κρίσιμου προβλήματος για την περιοχή.